Εγώ θα σας πάω στην έκθεση Νοτικά. 18 με 20 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Θα καλημερίσω, γιατί για αυτό το θέμα θα σας μιλήσουμε, μαζί με τον Ινοποιό και πρόεδρο του Ασυλλόγου των Ινοποιών, τον κύριο Νίκο Μιλιαράκη. Καλημέρα σας από τον 984, με την ευχή να είστε καλά, κύριε Μιλιαράκη. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα, είμαστε εδώ στο Θεό μια χαρά. Ωραία. Και διοργανώσαστε, φαντάζομαι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι και την τελευταία στιγμή για την έκθεση Ινωτικά. Επαιτειακή η έκθεση αυτή. Κλείνει 15 χρόνια, έτσι. 15 χρόνια που οργανώνουμε αυτό το ελληνικό ραντεβού πλέον στο νησί. Το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός, το περιμένει ο κόσμος, το περιμένει το ελληνόφιλο κοινό. Το περιμένουν οι επαγγελματίες του χώρου επίσης, δεδομένου ότι προετοιμάζονται για τη νέα καλοκαιρινή περίοδο. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα αυτά τα 15 χρόνια έχει κυλήσει πολύ νερό σε αυτό στο ποτάμι, με αποτέλεσμα τα Ινωτικά να είναι μια έκθεση που ναι, μεν οργανώνονται στο Ηράκλειο κάθε χρόνο, αλλά πλέον και στα Χανιά και στην Αθήνα και στην Κύπρο. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά η εκδήλωση η οποία χαρακτηρίζει τον κριτικό αμπελόνα, για να το πούμε έτσι πολύ απλά. Είναι η αγάπη και το πάθος του κριτικού αμπελώνα, είναι η στήριξη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν μιλάς για την Κρήτη, λες ότι έχω δύο χρυσά προϊόντα, είναι το λάδι, είναι το κρασί, είναι ο αμπελώνας. Είναι αλήθεια, παρόλο που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και πολλές, θα έλεγα, πολλούς προβληματισμούς, αλλά είναι γεγονός ότι το λάδι και το κρασί είναι δύο πολύ βασικοί πυλώνες στο οικονομικό γίγνεσθε του νησιού, και ο σκοπός μας πάντα ήταν ακριβώς να αναπτύξουμε όσο γίνεται περισσότερο την αναγνωρισιμότητα αυτού του προϊόντος που λέγεται κριτικό εμφιαλωμένο κρασί, για να μπορέσουμε να ουσιαστικά να μπορέσουμε να εισπράξουμε αυτή την προστιθέμενη αξία η οποία υπάρχει, αλλά η οποία δεν αναδεικνύεται πάντα. Αλήθεια, αυτή την προστιθέμενη αξία την εισπράτετε? Γιατί στο διαδικαστικό της έκθεσης μπορούμε να έρθουμε προς το τέλος. Και βέβαια, πόσο σας βοηθά, σας στηρίζει, σας ενισχύει σε αυτή τη μεγάλη σας αγάπη για τον αμπελώνα? Γιατί πλέον επιχειρηματίες είστε, το κρασί, η ίδια η πολιτεία, κύριε Μιλιαράκη. Αυτό είναι ζητούμενο. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι ξεκινήσαμε 16 Ινωπία στο Ηράκλειο να στήσουν μια κοινή εικόνα για το κριτικό κρασί, δεδομένου ότι ο καθένας ξεχωριστά ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά ο καθένας μόνος του, σαν μονάδα δηλαδή, δεν φτάνει για να δημιουργήσει αυτή την εικόνα και αυτή την αναγνωρισιμότητα που λέγαμε προηγουμένως. Το συλλογικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα τα είδαμε αρκετά γρήγορα, θα σας έλεγα, και πολύ περισσότερο σύντομο χρόνο. Μέχρι και σήμερα η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από αυτό που ήταν αρχικά. Δίπλα σε αυτό λοιπόν, και δεδομένου ότι αποδείχναμε, αν θέλετε, ότι κάνουμε μια σοβαρή δουλειά και μια δουλειά με τακτική και στρατηγική, είχαμε από την αρχή και τους κρατικούς φορείς, να το πω γενικότερα, διότι μπορεί να είναι η κεντρική πολιτεία, μπορεί να είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορεί να είναι η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία μας στήριξε από την πρώτη στιγμή στην προσπάθειά μας, τα επιμελητήρια. Βρήκαμε ουσιαστικά ένα όχημα, αν θέλετε, το οποίο μπορούσε να αξιοποιήσει κονδύλια τα οποία υπάρχουν, αλλά τα οποία πρέπει και να τα βρεις και να τα αξιοποιήσεις σωστά. Επομένως δεν μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του δικτύου Ινωπιών είναι η υποστήριξη από τους υπόλοιπους παράγοντες κρατικούς. Πολύ περισσότερο δε όταν είναι αποφασισμένο ότι τα ίδια τα μέλη αυτού του συλλόγου θα υποστηρίξουν την ενέργεια που κάνουν. Είπατε από 15 διπλασιαστήκαμε και είμαστε και πολύ περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο δικό σας το χώρο μπαίνει νέο αίμα, εκμεταλλευόμενα τα παιδιά, όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, έτσι, αυτό να καταλάβω? Σίγουρα, αφενός μεν η νέα γενιά των Ινωπιών, η οποία πήρε τη σκητάλη όλη αυτή την περίοδο που έχουμε περάσει,
Αφετέρου το θέμα ότι μπορέσαμε να βοηθηθούμε από εργαλεία τα οποία υπάρχουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον κρατικό υπολογισμό, βοήθησαν στο να υπάρξει αποτέλεσμα και επομένως να πολλαπλασιαστούν και τα μέλη του δικτύου, τα οποία σήμερα είναι πλέον 37 σε όλο το νησί, διότι από την αρχή ο σκοπός ήταν η πρόθεση του κρητικού κρασιού, όχι η πρόθεση του ελληνικού, του ηρακλειώτικου κρασιού, άσχετα ότι όλη η προσπάθεια να φέρει ξεκίνησε από το Ηράκλειο, δεδομένου ότι το μεγάλος αριθμός των υλοπαραγωγών βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου. Οπότε η μπράντα μας είναι το κρητικό κρασί, και σε αυτή την ομάδα χωράνε όλα τα υνοπία του νησιού. Δεν ξύπνα σαφέστατα ένα πρωί και λες ότι θέλω να γίνω ηνοποιός. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει από τα δικά σας τα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν ενδεχόμενα αυτή την προσπάθεια και να την επεκτείνουν πολύ περισσότερο. Κοιτάξτε, το 99% των μελών του δικτύου είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι τη σκητάλη την παίρνει η νέα γενιά μέσα στην οικογένεια. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δική μου περίπτωση. Εγώ είμαι τέταρτη γενιά σε μια επιχείρηση οικογενειακή εινοποιητική. Οι περισσότεροι είμαστε σε αυτό το μοτίβο. Επομένως, έχουμε πάθος με αυτό που κάνουμε. Έχουμε γαλουχηθεί μέσα σε αυτό. Έχουμε δει τα πράγματα πώς εξελίσσονται και εκτός συνόρων. Αυτό μας έχει δώσει και ιδέες. Έχουμε κατανοήσει ότι η ομαδικότητα κερδίζει τις μοναδιαίες προσπάθειες. Και επειδή όλοι είμαστε λίγο πολύ σε αυτό το επίπεδο σκέψης, αν θέλετε, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ για όλες αυτές τις συλλογικές προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Όπλο μας το brand name, όπως είπατε πριν από λίγο, τόσο στην εγχώρια αλλά κυρίως στη διεθνή αγορά, έτσι, γιατί η ετικέτα νομίζω ότι παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Ή κάνω λάθος? Ναι, σαφέστατα, αλλά εκεί είναι το αν θέλετε το πολυεπίπεδο κομμάτι της δουλειάς και το πώς πρέπει εμείς να το διαχειριστούμε, διότι ναι μεν λειτουργούμε σε μια τοπική αγορά, έχω όμως μια τοπική αγορά η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ξένων επισκεπτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφετέρου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η αποστολή του κρητικού κρασιού και εκτός συνόρων. Ο τουρισμός λοιπόν και ο πρωτογενής τομέας μέσα το κρασί είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται σε πολλά επίπεδα. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για το εινοτουριστικό κομμάτι, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε λοιπόν να χτίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρέπει να πείσουμε τον τοπικό επιχειρηματία, είτε είναι εστιάτρος είτε είναι ξενοδόχος, να εμπιστευτεί το κρητικό κρασί. Πρέπει να τον κάνουμε να δοκιμάσει τον ξένο επισκέπτη το κρητικό κρασί όταν έρχεται στην Κρήτη. Πρέπει να έχουμε τον τρόπο να μπορέσει να το βρει όταν θα επιστρέψει πια στον τόπο του, αφού τον έχει κερδίσει αυτή η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα αυτού του κρασιού. Μπορούμε να τον φέρουμε στα εινοποιεία για να έχει μια εμπειρία γευστική και πιο πολύ επίπεδη μέσα από τα κρασιά και από άλλα προϊόντα. Εδώ να σας πω για το θέμα και της έκθεσης, ότι αρχίζουμε να αγγίζουμε, αν θέλετε, λίγο παραπάνω και το θέμα του κρητικού τυριού, διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πάντρεμα κρασί-τυρί. Υπάρχουν πολλά projects, τέλος πάντων, τα οποία όλα συντήρουν στον ίδιο στόχο. Αφενός με την ανάπτυξη του κρητικού κρασιού και στην αναγνωρισιμότητά του, όπως είπαμε στην αρχή, και επίσης την ανάπτυξη της κινητικότητας της συνοτουριστικής, που είναι μια τάση παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το πρόγραμμα της έκθεσης. Ναι, η έκθεση λοιπόν γίνεται, όπως είπαμε, για 15η χρονιά. Γίνεται στις Γούρνες, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα που μας έρχεται. Το Σάββατο ξεκινάμε το απόγευμα στις 5 η ώρα, την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί και τη Δευτέρα είναι αποκλειστικά για επαγγελματίες από τις 12 μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή είναι και για εινόφιλο κοινό και για επαγγελματίες. Επειδή σας έχω βομβαρδίσει με πληροφορίες από την αρχή, όλα αυτά μπορεί κάποιος με την ησυχία του να τα δει στο www.winesofcrete.gr, στο σελίδα του δικτύου. Οργανώνονται επίσης δύο πολύ ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώσεις την Κυριακή, οι οποίες απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους επαγγελματίες, αλλά και σε εινόφιλο κοινό
δεν αποκλείεται σαφώς αυτό. Η μία παράλληλη έχει να κάνει με νέες ετικέτες οι οποίες θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά φέτος. Οπότε θα τις δούμε, θα τις αναλύσουμε, θα τις δοκιμάσουμε, θα τις γνωρίσουμε. Αυτό θα γίνει στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Και στις 6 ώρα το απόγευμα θα αναπτύξουμε ένα σεμινάριο που έχει να κάνει πώς σε μία λίστα κρασιών σε ένα εστιατόριο μπορούμε να εντάξουμε τα κριτικά κρασιά σε μία λίστα στο ποτήρι. Δηλαδή στην πρόταση που θα έχει το εστιατόριο σε κατανάλωση σε ποτήρι. Να δούμε κρασιά τα οποία έχουν καλή, πολύ καλή σχέση ποιότητας-τιμής ή να δούμε πόσο το ποικιλιακό κομμάτι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ορίσει μία λίστα ενδιαφέρουσα σε αυτό το επίπεδο. Και τη Δευτέρα κλείνουμε την έκθεση στις 7 η ώρα με ένα σεμινάριο το οποίο έχει να κάνει, όπως σας είπα και πριν, με το τυρί και το κρασί. Είναι το πρώτο αποτέλεσμα ενός project το οποίο ξεκίνησε πριν από 4 μήνες περίπου, όπου αναλύθηκαν περίπου 15 κριτικά τυριά ως προς την γεύση τους, την υφή τους, τα χαρακτηριστικά τους. Και μετά ήρθαμε να προσπαθήσουμε να τα παντρέψουμε με τις κριτικές ποικιλίες που έχουμε και από τις οποίες προέρχονται τα κρασιά τα οποία παράγουμε. Οπότε τι παντρεύουμε, με τι και με ποιο τρόπο. Νομίζω είναι άκρως ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία αναφέρετε, κύριε Μιλεράκη. Τι παντρεύετε, με ποιο τρόπο παντρεύετε και βέβαια αυτή η πολύ μεγάλη κουβέντα της σύνδεσης του δικού σας του χώρου με τον τουρισμό, που εντάξει θα πω εκκρεμεί να γίνει και πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και έτσι να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για όλα αυτά τα οποία εσείς προσπαθείτε χρόνια τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας καλημερίσω. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Μιλιαράκη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Με χαρά να τα ξαναπούμε και με χαρά να σας υποδεχτούμε στις Γούδες το Σαββατοκύριακο. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας.